Αντίστροφα, πάμε στη δόκτωρα Αρετή Δημοσένους. Κυρία Δημοσένους, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Μου άρεσε αυτό που είπατε. Αφού πληρώνουμε λογαριασμούς, δεν είμαστε φίλοι, όπως το είπατε προηγουμένως. Δεν είμαστε φιλοξενούμενοι, έτσι, αφού θα πληρώσουμε στο τέλος. Είναι μια πελατειακή σχέση, έτσι. Αλλιώς θα ήταν, είμαστε φίλοι, είμαστε φιλοξενούμενοι, άρα όλα είναι δωρεάν. Λοιπόν, γιατί μια φίλη μου λέει, ξέρεις κάπου να πάω να ψωνίσω και να μην πληρώσω. Οπότε και εσείς ή να πάω κάπου να φάω και να πιω χωρίς να πληρώσω. Θα ήταν υπέροχα, έτσι, να ήταν ο κόσμος μας. Θα ήταν υπέροχα να υπάρχουν και κάποια μέρη που να μην πληρώνουμε. Ναι, τελείως όλοι να είναι δεν γίνεται, αλλά κάποια μέρη θα μπορούσε να γίνει με μια διευθέτηση. Λοιπόν, να δούμε αν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους υποψήφιους προέδρους μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα όχι οι υποψήφοι αρχιεπίσκοποι. Το καταλάβατε. Και για τους δύο εννοούσα, και για τους μεν και για τους δε. Εδώ πήγαμε να μείνουμε χωρίς ρεύμα, μια ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Ευτυχώς ότι είναι η στάτη, έτσι την γλιτώσαμε, το προλάβαμε. Τώρα, κάτι λιγότερο από 2-24 ώρα μας απομένουν για την διεξαγωγή των αρχιεπισκοπικών εκλογών. Άλλαξε κάτι, κύριε Δημοσένου, τις μέρες αυτές σχετικά με τις συγκεκριμένες εκλογές? Πιστεύω, κυρία Φλωρίδου, ότι αυτοί που θέλουν να πάνε να ψηφίσουν αυτές τις μέρες δοκίμασαν να μπουν στην πλατφόρμα ή να πάνε στην ενορία τους για να δουν που θα ψηφίσουν. Mm-hmm. Παρόλο που μου στέλνουν αρκετά μηνύματα ότι δεν βρίσκουν τον τόπο που θα ψηφίσουν. Και θα ήθελα, αν με επιτρέπετε, να πω ένα παράδειγμα. Εάν θα ψήφιζα στο χωριό μου το Κελάκι, θα πήγαινα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Εδώ τώρα στο Στρόβολο, ψηφίζω στο Λύκειο του Εθνομάρτυρος Κυπριανού. Δίπλα είναι η εκκλησία του Αποστόλου Λουκά. Εκεί είναι η ενορία μου. Οπότε εκεί θα πάω να ψηφίσω για τις αρχιεπισκοπικές. Κάπως έτσι, δεν είναι εμπλεγμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος νιώθει ότι είναι εμπλεγμένη αυτή η ιστορία και ότι δεν βρίσκει που να πάει να ψηφίσει. Το ένα είναι αυτό. Έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές από ό,τι ξέρω σε σχέση με τις προηγούμενες αρχιεπισκοπικές όσον αφορά τους εκλογικούς καταλόγους και τα κέντρα τα οποία μπορεί να ψηφίσει ο καθένας από εμάς. Και καλό είναι να το τσεκάρει, κυρία Δημοσένου, αφού έχει τον τρόπο να το βρει. Ναι, διότι αυτό που λέτε είναι εύστοχο. Αν πάνε την Κυριακή να ψηφίσουν και τους που δεν είναι εδώ, δεν θα φύγουν. Οπότε είναι καλό να ξέρουμε από προηγουμένως που ψηφίζουμε. Ναι. Θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Τι εκτιμάτε εσείς? Βλέπω ότι ένα 30% δεν θα πάει και από αυτό το 30% το 10% δεν είναι ευχαριστημένο με το σύστημα. Βέβαια και από αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν δεν είναι ευχαριστημένοι με το σύστημα. Και εγώ ίδια δεν είμαι ευχαριστημένη με το σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είμαστε ευχαριστημένοι γιατί θα βγάλουμε τριπρόσωπο και μετά οι συνοδικοί θα εκλέξουν αυτόν που θέλουν ότι δεν θα πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό δεν ισχύει ουσιαστικά, διότι όταν μας δίνουν ένα δικαίωμα πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε και μετά όταν τελειώσουν οι εκλογές ας φωνάξουν 2-3-4 χιλιάδες κόσμος να αλλάξει αυτό το τριπρόσωπο. Εδώ στην Κύπρο ξέρετε με 800... Είναι δίκαιο, διαφορά... είναι δίκαιο κυρία Δημοσένου αυτό το τριπρόσωπο, αυτή η διαδικασία. Άλλος να προηγείται να παίρνει τις ψήφους του λαού και η Ιερά Σύνοδος, οι Ιεράρχες να αποφασίζουν να εκλέγουν άλλο. Αυτό, κυρία Φλωρίδου, όχι μόνο δεν είναι δίκαιο, είναι άδικο. Προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα και το προσωπικό αίσθημα των ανθρώπων. Τι σημαίνει να εκλέγουμε και μετά αυτοί να επιλέγουν? Βέβαια, αυτό το είχαν κάνει με την αλλαγή του καταστατικού χάρτη που έγινε ήδη προηγουμένου του αείμνηστου του Χρυσόστομου του Δεύτερου. Επειδή τότε θυμάστε, ψηφίζαμε με αντιπροσώπους και οι αντιπρόσωποι ψήφιζαν άλλους αντιπροσώπους και μετά εκείνοι ψήφιζαν τον αρχιεπίσκοπο. Οπότε, αντί να ψηφίζουμε με αυτό το σύστημα των αντιπροσώπων γενικών και ειδικών, το έκαναν κατευθείαν να ψηφίζουμε και η Σύνοδος να έχει το λέγειν για τους τρεις. Όμως θα μπορούσε, κυρία Φλωρίδου, να γίνει το αντίστροφο. Να προτείνει η Σύνοδος τους τρεις που θέλει, που μπορούν να συνεργαστούν, που μεταξύ τους θεωρούν ότι θα ήταν ο πιο κατάλληλος για αρχιεπίσκοπος. Να προτείνουν λοιπόν τους τρεις πιο κατάλληλους και μετά ο κόσμος να ψηφίζει. Και όποιος ψηφίζει ο κόσμος από αυτούς τους τρεις, αυτός δεν είναι αρχιεπίσκοπος. Αυτό θα ήταν το καλύτερο σύστημα. Το αντίστροφο, ναι. Από ό,τι γίνεται τώρα. Ναι. Ακριβώς το αντίστροφο. Και αν μας ακούν κάποιοι, ας το καταλάβουν ότι επιτέλους ο κόσμος μετρά. Ο κόσμος δεν είναι καλό να
ούτε να υποβαθμίζουμε τον κόσμο, ούτε να μεγαλοποιούμε τη δικιά μας θέση, όχι ότι την μεγαλοποιούν οι συνοδικοί, αλλά ο κόσμος είναι βασίλειον ιεράτευμα. Τι θα πει βασίλειον ιεράτευμα? Θα πει βαφτισμένοι, οι οποίοι δημιουργούν την ιεροσύνη. Αν οι βαφτισμένοι, οι βαφτισμένες μητέρες και οι βαφτισμένοι πατεράδες δεν μεγαλώναν τα παιδιά τους με τρόπο σωστό, δεν θα είχαμε ιερείς, δεν θα είχαμε επισκόπους. Άρα παραγνωρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, ουσιαστικά αυτό παραγνωρίζονται και ήδη. Γι' αυτό με όλο το σεβασμό που έχω στη Σύνοδο και στους Μητροπολίτες μας και τους πιστώνω με πολύ καλή θέληση. Εξάλλου δεν είναι αυτοί που το αποφάσισαν, ήταν ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος με την ομάδα των κανονολόγων που ήρθαν απ' έξω. Οπότε είναι καλό να υπάρχουν πράγματα να αλλάξουν. Εμένα με στενοχωρεί όταν έρθω σπίτι και δεν έχω τίποτα να κάνω, που ποτέ δεν γίνεται αυτό, ή να αλλάξω κάποια έπιπλα, να αλλάξω κάποια βιβλία, να αλλάξω εδώ που μιλώ Skype, να βλέπω και πάνω, να δω αν κάθομαι ίσια. Είναι ωραία πράγματα να έχεις να αλλάξεις. Οπότε και αυτοί είναι ωραία πράγματα να έχουν να αλλάξουν στον καταστατικό χαρτί και να δώσουν του κόσμου ένα καλύτερο δικαίωμα για να είναι ο κόσμος πιο ευχαριστημένος με την Εκκλησία. Ποιο είναι το κριτήριο για να πάμε να ψηφίσουμε, δηλαδή ποιο κριτήριο θα πάμε, κυρία Δημοσθένους? Αυτός που θα ψηφίσουμε θα πρέπει ουσιαστικά να είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος ήδη κάνει έργο μεγάλο στην Εκκλησία και στην κοινωνία, ήδη μπορεί να πάει στο εξωτερικό και να εκπροσωπήσει την Εκκλησία, ήδη μπορεί να μιλήσει στους νέους μας και η καρδιά μας νιώθει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει πράγματα και να τα κάνει καλύτερα. Αυτό πρέπει να, αυτά πρέπει να είναι τα κίνητρά μας. Για παράδειγμα, εγώ θα ήθελα να μεταφραστούν τα κείμενα της Εκκλησίας, να το καταλάβει κάποιος ότι πρέπει να μεταφραστούν, να καταλάβει κάποιος ότι πρέπει η Θεία Λειτουργία να συντομεύσει και σε κάποια στιγμή όλοι να πηγαίνουμε την ίδια ώρα. Να μην πηγαίνουμε όποιος θέλει, ποια ώρα θέλει σε σταθμό τρένου. Αν θέλουν κάποιοι να πάνε από τον όρθρο η ώρα 6.30, ας πάνε. Αλλά η ώρα 8 τουλάχιστον να υπάρχει μια ώρα που θα πηγαίνουμε, 8 με 9 ή 8.30 με 9.30, να κάνουν απογευματινές θείες λειτουργίες. Εδώ στην Κίνα, όταν πάω για να διδάξω, ξέρετε πόσες απογευματινές θείες λειτουργίες γίνονται? Τώρα εδώ θα μου πει κάποιος, γίνονται αγρυπνίες. Άλλο είναι οι αγρυπνίες και άλλο είναι οι απογευματινές θείες λειτουργίες. Για να μπορούν να πηγαίνουν και οι νέοι και όσοι δεν μπορούν να πάνε πρωί, να ψέλνουμε όλοι μαζί, τι το καλύτερο. Να καταλαβαίνει ο κόσμος τι κάνει, να υπάρχει μια εκπαίδευση για τη λατρεία. Όλα αυτά πρέπει, θεωρώ, κάποτε να γίνουν δημόσια συζήτηση και αυτός που θα εκλεγεί να τα κάνει. Να τα κάνει για το καλό και της κοινωνίας και της Εκκλησίας. Τώρα, να δούμε και τι μας λένε οι δημοσκοπήσεις, αλλά και κατά πόσο αυτά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων μπορούν να αλλάξουν μέχρι την κυρία και κυρία Δημοσθένους, καθώς κάποιοι λένε ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι φωτογραφίες της στιγμής. Καλό, ναι, ναι, είναι. Ή και κάτι άλλο, μπορεί να είναι και πληρωμένες δημοσκοπήσεις, έτσι. Μπορεί να είναι, μπορεί και, να είναι και η παράσταση νίκηση, την οποία επιθυμούν κάποιοι κάπου. Ναι, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Αυτό όμως που δεν μπορεί να αλλάξει είναι ότι αυτοί που θα είναι στο τριπρόσωπο, από αυτούς ένας θα βγει. Οπότε δεν θα ήταν σωστό κάποιος να πάρει 80% των ψήφων και κάποιοι άλλοι να πάρουν 15 και 10, γιατί έτσι δεν βοηθούμε το τριπρόσωπο. Δηλαδή, αν θέλαμε κάποιος να βγει αρχιεπίσκοπος ή κάποιος να μην βγει, θα έπρεπε να πρημοδοτήσουμε. Δεν το λέω με την κακή έννοια, το σκέφτηκα πάρα πολύ και με τους συμβούλους μου, για να το πω, στην Ελλάδα κανονολόγους. Η πρημοδότηση ουσιαστικά δεν είναι καλό πράγμα, αλλά το τριπρόσωπο θέλει πρημοδότηση, διότι με την πρημοδότηση θα μπουν κάποιοι στο τριπρόσωπο, οι οποίοι θα μπορούν να συνεργαστούν. Εάν μπουν από αυτούς τους 6 τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, τότε στο τέλος θα ακολουθήσουν καυγάδες. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Απόλυτα, ναι. Αντί να πάρει κάποιος 80%, θα μπορούσαν οι ψήφοι του να ψηφίσουν κάποιον άλλο που τον θέλουν και μπορεί να συνεργαστεί, για να αποκλειστούν ίσως κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να συνεργαστούν με άλλους. Δεν κάνω καμία αιχμή, ούτε φωτογραφίζω κανένα. Απλά εξηγώ πώς λειτουργεί το τριπρόσωπο. Διότι αν ο καθένας μας ψηφίζει όποιον θα ήθελε αρχιεπίσκοπο, τότε θα πάει με μια καθαρά ψυχρή λογική αυτό το τριπρόσωπο εκεί και θα είναι κάποιοι οι οποίοι θα είναι και τελείως αντίθετοι. Οπότε στο τέλος θα υπάρξουν με δυσκολία συμφωνίες, και αν υπάρξουν, για να εκλεγεί αρχιεπίσκοπος. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δημοσθένους. Έχετε και εσείς την αίσθηση ότι βγήκαν τα μαχαίρια από τους ιεράρχες τις τελευταίες ημέρες με αιχμές, με υπονοούμενα, ενώ οι αναφορές του Μητροπολίτη Δάμασου Ισαΐα περί σύψης και διαφθοράς στην Εκκλησία της Κύπρου προκάλεσαν αντιδράσεις? Ναι, είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε και
Ούτως ή άλλως ο Χριστός ήρθε, λέει, για να βάλει μάχαιραν, όχι ειρήνη. Έτσι είπε ο Χριστός, ήρθε για να βάλω μάχαιραν, όχι ειρήνη. Και εννοούσαν ότι η μάχαιρα κόβει και η μάχαιρα δημιουργεί τομές και αναγέννηση. Δηλαδή το βαπτισμό είναι μια μάχαιρα. Αφού ζητούμε συγγνώμη για τις αμαρτίες μας, βαπτιζόμαστε και αρχίζουμε μια άλλη ζωή. Είναι μια τομή στην παλιά μας αμαρτωλή ζωή. Τώρα βέβαια σχετικά με τις εκλογές. Καταρχάς, ποιος θεσμός θα ήθελα να ρωτήσω δεν έχει σύψη και διαφθορά. Θα μπορούσε κάποιος να μου απαντήσει. Ποιος θεσμός σήμερα γίνος δεν έχει σύψη και διαφθορά. Ναι, αλλά δεν περιμένεις να υπάρχει όμως στην εκκλησία, έτσι, σύψη ή διαφθορά. Σας ευχαριστώ και γι' αυτό και άνοιξε ο πατέρας μου, ο γέροντας Εμιλιανός, στον κελάκι έλεγε να προσέξουμε, γιατί στην κόλαση θα είμαστε ο ένας πάνω από το σβέρκο του άλλου, όσοι είμαστε μέσα στην εκκλησία κάτω, πειθισμένοι στην κόλαση. Και ο κόσμος θα είναι στον παράδεισο, επειδή τον σκανδαλίζουμε, έλεγε ο άνοιξε ο πατέρας μου. Ναι, δεν περιμένουμε να υπάρχει σύψη στην εκκλησία, αλλά από τη στιγμή που η εκκλησία είναι ένας γήινος οργανισμός που διοικείται από ανθρώπους και δυστυχώς κάποτε τεχνοκράτες ή επιχειρηματίες ή θα μπορούσε να είναι και τεχνοκράτες και επιχειρηματίες, αλλά είναι, να είναι και πιστοί πολύ και αφοσιωμένοι στην Εκκλησία. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα αμιχτό σύστημα. Επειδή όμως είμαστε άνθρωποι όλοι αμαρτωλοί, αυτά που κάνουμε δεν είναι σωστά και γι' αυτό υπάρχει σύψεις και διαφθορά. Άρα δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει. Δεν ξέρω ποιοι τα βάλαν με τον Άγιο Θαμασού, δεν είχα δει, γιατί τις δύο τελευταίες μέρες, πιστέψτε με, έχω κλείσει το κινητό μου και μόνο με μηνύματα συνεννούμαι με κάποιους, διότι μου τηλεφωνούν και μου στέλνουν συνεχώς μηνύματα σε όλα τα applications για να τους πω ποιον θα ψηφίσουν. Και εγώ πραγματικά σας λέω ότι αυτές οι μέρες δεν είναι για να πούμε σε κάποιον ψηφίστε αυτόν. Mm-hmm. Ο κόσμος έχει καταλάβει, έχουμε όλοι μιλήσει, έχουμε πει τι θέλουμε, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε επειδή έχω κλείσει το κινητό μου, δεν έχω δει τις αντιδράσεις και ποιοι αντέδρασαν. Θεωρώ ότι αν αντέδρασαν κάποιοι σε αυτή τη δήλωση, είναι επειδή δεν θα θέλαν να... Και ο Άγιος Πάφου, από ό,τι ξέρω, από ό,τι διάβασα, έχει αντιδράσει σε αυτή τη δήλωση, ναι. Ναι. Εκτιμώ τον Άγιο Πάφο ως τοποτηρητή και ως Άγιο Πάφο, έχει κάνει σημαντικό έργο. Βέβαια, ίσως αντέδρασε επειδή ως τοποτηρητής θέλει να υπάρξει διαφάνεια, και τώρα τις τελευταίες μέρες να μην φανεί ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως άλλο είναι αυτό που λέμε. Ο κάθε γήινος οργανισμός έχει σύψη και διαφθορά. Είμαστε άνθρωποι όσοι είμαστε μέσα. Εγώ βέβαια δεν είμαι μέσα στην εκκλησία. Απλά βάλω και εγώ τον εαυτό μου. Επειδή λοιπόν είμαστε άνθρωποι, τίποτα δεν αποκλείεται και ένας καλός ποιμενάρχης πάντα προσπαθεί με επιτροπές και με αστυνόμευση όταν χρειαστεί και με ήθος και με συμβούλους να πατάξει αυτή τη διαφθορά. Βλέπουμε τι γίνεται με το Ευρωκοινοβούλιο, βλέπουμε τι γίνεται στην Τουρκία με τον Ιμάμογλου που τώρα φυλακίζεται γιατί είναι υποψήφιος εκεί, τι εγκλήματα γίνονται, αυτά και αν είναι διαφθορά και σύψεις. Τώρα θα μου πει κάποιος που με ακούει καλά, το τριπρόσωπο είναι ή δεν είναι διαφθορά, γιατί 2-3 νομικοί μου στείλαν τέτοιο μήνυμα χθες. Είναι το τριπρόσωπο διαφθορά. Το τριπρόσωπο δεν είναι διαφθορά, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι καλό. Άλλο η διαφθορά. Διαφθορά θα είναι να τσακωθούν μεταξύ τους, να μην τα καταφέρνουν να βγάλουν και μετά να δώσουν ανταλλάγματα οικονομικά και τον Αρχιεπίσκοπο μας τον καιρούδιο να τον βγάλουν τα λεφτά. Αν γίνει αυτό το πράγμα, τότε και στο τριπρόσωπο υπάρχει διαφθορά. Ελπίζω βέβαια ότι δεν θα γίνει και να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, να έχουμε ηρεμία, να έχουμε πίστη και να κάνουμε καλά πράγματα, όμορφα πράγματα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Λέμε καλή ψήφο και σε αυτές τις εκλογές, κυρία Δημοσένους. Λέμε καλή ψήφο και καλή καρδιά. Και στην εκκλησία, βέβαια τελειώνοντας, αν μου επιτρέπετε να πω ότι όταν ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό, έπρεπε να αντικατασταθεί, διότι ήταν 11 από τους 12 Αποστόλους. Και οι Απόστολοι, ξέρετε τι έκαναν, επέλεξαν τον Ματθία και τον Ιούστο, δύο, γονάτισαν και προσευχήθηκαν και είπαν: «Εσύ, Θεέ μου, που ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος, θα βάλουμε κλήρο και αυτός να βγει». Και βάλαν κλήρο και εξελέγηκε ο Ματθίας ως ο διάδοχος του Ιούδα, του Προδότη. Γι' αυτό είπα για το τριπρόσωπο. Ας ελπίσουμε λοιπόν στην Εκκλησία μας ότι θα έχουμε καλύτερες μέρες. Σεβόμενοι όλους τους συνοδικούς, καλή επιτυχία για αυτούς που είναι υποψήφοι. Και ο κόσμος, ναι, αξίζει να ασχολείται με την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι.